Φίλες και φίλοι, εδώ λοιπόν στις καταθέσεις ψυχής και στο Web TV της Ιεράς Μητροπόλεως, Κοινωνίας και Αποκορώνου, σας χαιρετίζουμε και βρισκόμαστε κοντά σας απόψε με ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Η Ορθοδοξία και η σχέση της με τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα. Δίπλα μου βρίσκεται ο Διάκος, πατέρας Δημήτριος Δερμιτζάκης, ο οποίος είναι ένας φωτισμένος νέος κληρικός και βεβαίως θα μας μεταφέρει τη γνώμη του για το συγκεκριμένο θέμα, αφού ο ίδιος έχει σπουδάσει στην Ευρώπη. Σας καλωσορίζουμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε στις καταθέσεις ψυχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια και για τα καλωσορίσματα. Εσείς να είστε καλά και ευχαριστούμε που βρίσκεστε κοντά μας. Νέος άνθρωπος και με ευρωπαϊκή παιδεία, τολμάω να το πω. Είναι πολύ σημαντικό για έναν ιερέα αυτό, μέλλοντα ιερέα. Επιτρέψτε μου πρωτίστως να απευθύνω ένα μικρό χαιρετισμό κι εγώ και να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, ο οποίος έτσι την προτάση του πρωτοσυγγέλου μας δέχτηκε και ευλόγησε την παρουσία μου εδώ σε αυτήν τη θέση του δασκάλου, διότι από αυτήν τη θέση κανείς μιλάει και δίνει εμπειρίες, δίνει γνώσεις. Παρόλο που είμαι ένας απλός διάκονος, ένας απλός μαθητής, ο τελευταίος, όχι μόνο αυτής της τοπικής εκκλησίας, αλλά και όλης της εκκλησίας. Αυτό ξέρω, αυτό νιώθω, καθώς πορεύομαι στη ζωή, ότι πάντοτε θα είμαι ένας μικρός, ένας λίγος, ο τελευταίος, ο οποίος πάντοτε θα μαθαίνει. Μας το λένε και αυτό οι πρόγονοί μας, γυράσκω αη διδασκόμενος. Ακριβώς. Και το λέτε εσείς που είστε μικρός, εγώ είμαι αρκετά μεγαλύτερη, λέω ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι όσο μεγαλώνουμε μαθαίνουμε. Και από αυτό εδώ το βήμα που μας έχει δώσει η Ιερά Μητρόπολης, Κοινωνίας και Αποκορώνου, είναι βέβαιο ότι και εγώ ως παρουσιάστρια έχω κερδίσει πολλά από τους ιερείς που έχουν περάσει και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, έχουν συζητηθεί πραγματικά ιδιαίτερα θέματα φέτος. Ένας είναι ο δάσκαλός μας, σύμφωνα με τον Ευαγγελικό στίχο, ο Χριστός, όπου λέει ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές του, εμείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Ορθώς ποιείτε, ορθώς ομιλείτε, ορθώς φωνείτε, ημί γάρ, γιατί βέβαια εγώ είμαι. Ακριβώς. Και επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Χριστός ότι αυτός είναι ο διδάσκαλος και εμείς είμαστε οι μαθητές, οι ακολουθήτοι, οι οποίοι τον αντιπροσωπεύουμε εδώ πέρα και τον μιλούμε για αυτόν και αυτός μιλάει για τον ουρανό. Έτσι ακριβώς, Πάτερ. Έχετε σπουδάσει λοιπόν, έχετε κάνει κάποια χρόνια σπουδές στην Ευρώπη, κάποιο μεταπτυχιακό? Με ευλόγησε ο Θεός και έκανα ένα χρόνο σπουδές στο εξωτερικό, στην Ελβετία, στο Σαμπεζί, στο Ινστιτούτο του Σαμπεζί, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, όπου εκεί πέρα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συναντήσουν την άλλη πλευρά του χριστιανισμού, να συναντήσουν τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες, να συζητήσουν μαζί τους όσο αυτό είναι δυνατόν και να αποκομίσουν την εμπειρία ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλοι στον κόσμο αυτό οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό και θέλουν τον Χριστό. Ειδικά σε αυτές τις χώρες, Πάτερ, της Βόρειας Ευρώπης, που δεν είναι μόνο θρησκευτικές, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, δεν επικρατεί μια θρησκεία, ένα δόγμα κτλ. Είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για έναν νεαρό θεολόγο, έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, να θητεύσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να δει πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Να είναι πολύ χρήσιμη η εμπειρία αυτή για εσάς, πολύ ωφέλιμη. Είναι πάρα πολύ, γιατί άλλα διαβάζαμε στα βιβλία μας, αλλιώς μας τους χαρακτηρίζανε και αλλιώς συναντήσαμε τον άνθρωπο, συναντήσαμε έναν ανθρώπους απλούς, οι οποίοι είναι άκακοι στην ουσία, δεν έχουν κάποιο δόλο, απλώς πιστεύουν και αυτοί στον Χριστό και ακολουθούν την πορεία που τους δόθηκε να ακολουθήσουν από τους δικούς τους γονείς, ακριβώς, από τους δικούς τους πατέρες. Η παράδοση κάθε λαού. Αυτοί οι λαοί, η Γερμανία δηλαδή, η Ελβετία, η Ολλανδία, οι κάτω χώρες γενικότερα και οι βορειότεροι λαοί, σε τι δόγματα, τι δόγματα πιστεύουν του χριστιανισμού? Κυρίως τα δόγματα που επικρατούν πρεσβεύουν στην Ευρώπη είναι των Προτεσταντών και των Ρωμαιοκαθολικών. Μάλιστα. Είναι εκεί, και οι Λουθυρανοί στη Γερμανία. Ναι, ναι. Εκεί που έζησα εγώ ήταν κυρίως Προτεστάντες. Στο Φριβούργο συναντήσαμε περισσότερο τους Ρωμαιοκαθολικούς και συναντήσαμε και μοναχούς. Εδιμβούργο είπατε? Φριβούργο. Α, Φριβούργο, δεν άκουσα στο καλά. Στο Φριβούργο της. Ο Ρωμαιοκαθολικισμός κερδίζει ή χάνει έδαφος από την εμπειρία σας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Εγώ δεν ξέρω να πω αν κερδίζει έδαφος. Είχανε πάντως μια εσωτερική αναταραχή φέτος με την απαραίτηση του προηγούμενου Πάπα και την ενθρόνηση νέου. Υπήρξε
Κάτι ήταν μια, ας πούμε, συγκλονιστική στιγμή για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, γιατί είχε να γίνει πόσα, 600 χρόνια, κάτι αντίστοιχο. Ναι, ναι, ναι. Κάτι γίνεται στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας? Όχι. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν θα να το συζητήσω αναλύσουμε. Για το τι είναι. Θα μιλήσουμε όμως για το Ρωμαιοκαθολικισμό, μου το υποσχεθήκατε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσουμε για το Ρωμαιοκαθολικισμό, αλλά στην αναφορά του με την Ορθοδοξία και το διάλογο της μεταξύ τους. Οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι άνθρωποι. Λίγο θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον όρο πιο φανατικοί από εμάς. Είναι λίγο πιο τυπικοί, ίσως, στο δόγμα τους. Από ό,τι γνωρίζω από φίλους μου, εγώ μιλάω πλέον ως λαϊκή, ως άνθρωπος του κόσμου, έχοντας επαφή με συνανθρώπους μας από την Ευρώπη, συζητάμε πολύ συχνά θρησκευτικά θέματα. Έχω γνωστούς Λουθυρανούς και Προτεστάντες και Ρωμαιοκαθολικούς. Οι Ρωμαιοκαθολικοί νομίζω ότι είναι οι πιο τυπικοί στην τήρηση της λατρείας, ας το πούμε έτσι, και είναι λίγο πιο συντηρητικοί, έχω την αίσθηση. Αυτό το θέμα είναι καθαρά προσωπικό και εξατομικευμένο. Λέτε. Κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος αυτό το οποίο εκπροσωπεί και αυτό το οποίο πιστεύει το εκφράζει με τον δικό του τον τρόπο. Ναι. Λοιπόν, αν κάποιος είναι φανατικός ή τυπικός, το θεωρώ εξατομικευμένο. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω συνολικά για τον καθολικισμό. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για τον καθολικισμό. Λοιπόν, και λίγο για τα χρόνια του Βυζαντίου, αν θέλετε, και αυτή τη συμπόρευση. Λοιπόν, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Δυτική και την Ανατολική, δηλαδή, Εκκλησία, ήταν κάποτε ενωμένες. Βεβαίως. Πρώτη χιλιετία χαρακτηρίζεται για αυτό το δεδομένο. Ήμασταν κάποτε ενωμένοι και πιστεύαμε στο ίδιο πράγμα και κοινωνούσαμε μεταξύ μας. Ο εις μνημόνευε τον άλλον. Όμως, συνετέλεσαν διάφορα έτσι πολιτικά, θεολογικά και εκκλησιαστικά ζητήματα, τα οποία έτσι έφεραν σταδιακά, όχι απευθείας και με μιας, σταδιακά την ακοινωνισία και τον χωρισμό. Αυτά, κατά τη γνώμη μου, ξεκίνησαν λίγο πριν τον 8ο αιώνα, όπου στη Δύση ο Πάπας έστεψε τον πρώτο αυτοκράτορα Ρώμης και έτσι επήλθε η πολιτική διάσταση, ναι, και μια ξεκίνησαν. Ανεξαρτησία. Μια ανεξαρτησία και η Δύση έκοψε την αναφορά της στην Ανατολή και έτσι ήρθανε και τα άλλα ζητήματα όπως τα θεολογικά, το οποίο έχει να κάνει με το Φιλιόκοβε και το Αλάθητο του Πάπα, δηλαδή την προσθήκη της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό, του δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει μόνο τον Πατέρα, αλλά και το Αλάθητο, και επίσης τα εκκλησιαστικά θέματα τα οποία αφορούν την διοίκηση. Ο Πάπας ήθελε να καταργήσει το συνοδικό σύστημα, το οποίο έχει τη ρίζα του από την Αποστολική, από την Αποστολική ήδη περίοδο, και θέλησε να επιβάλλει την μοναρχία. Ήθελε να είναι ο κυρίαρχος της Εκκλησίας και σε αυτό να δίνουν όλη αναφορά. Και το Αλάθητο είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαρύ, ναι. Λέμε ουδής αναμάρτητος εμείς στην Εκκλησία μας, ή ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθον Βαλέτο. Ποιος άνθρωπος, έχοντας γνώση λόγου, μπορεί να ισχυριστεί όσο υψηλό αξιωματούχος και αν είναι, ότι έχει το αλάθητο? Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αντιστάθηκε σε αυτή την απέτηση, σε αυτή την αξίωση, την λανθασμένη αξίωση. Και έτσι λοιπόν, γύρω στο 15ο αιώνα με την Σύνοδο της Φεράρας, όπου ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός επήγε στο... Είχαμε τότε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για το Βυζάντιο και προσέτρεξε ο Ιωάννης, νομίζω, 8ος ο κατακουζινός, Παλαιολόγος. Ο Παλαιολόγος είχε πάει στη Φλωρεντία για να ζητήσει, να προσφέρει μάλλον την Εκκλησία μας. Σε αντάλλαγμα να πάρει στρατιωτική βοήθεια. Ακριβώς. Για να αντιμετωπίσει τους μουσουλμάνους οι οποίοι έρχονταν από την Ανατολή. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός πήγαινε με όλες τις καλύτερες διαθέσεις για να επανέλθει αυτή η κοινωνία μεταξύ των δύο κόσμων, αλλά όμως επειδή συνάντησε αυτήν την αναλαζονία. Προσέκρουσε σε φοβερές αντιδράσεις. Ναι, 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 και έτσι δίνοντας άρνηση στις αξιώσεις του Πάπα, επήλθε πλέον η ακοινωνισία και από τότε είμαστε σε διάσταση. Σε διάσταση και, Πάτερ, πρέπει να ομολογήσουμε ότι από τη στιγμή που τους χρειάστηκαν οι Ορθόδοξοι οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης
και ζητούσε απελπισμένα τη βοήθειά τους ο καημένος, ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος, ο Παλαιολόγος, και δεν εδόθη. Θα έπρεπε να φερθούν σαν αδέρφια. Ήταν θέμα ανθρωπιάς. Δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι δεν προσέτρεξαν να βοηθήσουν αδέλφια. Και τελικά η τιμωρία ήλθε όταν οι Τούρκοι έφτασαν στη Βιέννη. Διότι έτσι είναι. Διότι έτσι γίνεται και σήμερα. Και σήμερα κοφεύουν κάποιοι σε κάποιες εκκλήσεις να περιοριστεί μια θρησκεία, καταλαβαίνετε ποια εννοώ, που συνδέεται και με πολιτική τακτική λίγο ακραία, και νομίζω ότι πάλι μπροστά μας θα τα βρούμε. Πάντως, ίσως τώρα, μέσα από τους αιώνες, να έχουμε βάλει λίγο μυαλό. Και όπως λέτε κι εσείς, να καθίζετε στο ίδιο τραπέζι και να συζητάτε. Το ελπίζω, και πράγματι γι' αυτό υπάρχουν και οι διάλογοι, για να υπάρξει έτσι μια κοινή συνένεση, ώστε να βρούμε την κοινή βάση, την οποία είχαμε και παλαιότερα. Υπήρχε παλαιότερα, πράγματι. Δεν ξέρω αν έχει χαθεί μέσα από το χρόνο και αν μπορεί να ξαναβρεθεί το νήμα που μας συνέδεε. Ίσως και να μην βρεθεί ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό όμως να υπάρχει ειρήνη, νομίζω. Γιατί η ανθρωπότητα δεν πάει καλά. Δεν χρειαζόμαστε εκκλησίες χωρισμένες, αλλά ούτε και ενωμένες χωρίς ουσία. Να μιλήσουμε λίγο και για τον Προτεσταντισμό Πάτερ, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Ναι. Ο Προτεσταντισμός ήταν ένα κίνημα μεταρρύθμισης στον 18ο αιώνα εναντίον του Πάπα, ο οποίος έτσι έχει φτάσει στο άκρο να θέλει η σωτηρία των ανθρώπων να εξαρτάται από μια εξαγορά, από μια χρηματική εξαγορά. Δηλαδή ήθελε με τα χρήματα και τις περιουσίες μας να πάρουμε μια θέση μέσα στον Παράδεισο. Λοιπόν, ο Γερμανός αυτός μοναχός, ο Λούθυρος, αντιστάθηκε και σε αυτό, και με τις 95 θέσεις του εναντίον του Πάπα ξεκίνησε ένα καινούριο κίνημα, το οποίο βρήκε ανταπόκριση από τον εκεί γύρω κόσμο, και έτσι έχουμε τον Προτεσταντισμό, ο οποίος σήμερα βέβαια είναι διαμελισμένος. Είναι πραγματικά. Έχουμε πολλές ομάδες Προτεσταντισμού, και αυτό είναι το λυπηρό της υπόθεσης, ότι τότε θα μπορούσε ο Λούθυρος να στρέψει την προσοχή του προς την Ορθοδοξία, αλλά δεν το έκανε αυτό, πήρε το Ευαγγέλιο στα χέρια του και έβαλε τη δικιά του διδασκαλία, ότι μόνο με την πίστη και με την παρουσία της χάριτος του Θεού θα μπορέσει κάποιος να σωθεί. Δεν είχε εκτίμηση στην Ορθοδοξία, θεωρείται ο Λούθυρος? Ήθελε να δημιουργήσει κάτι δικό του? Ίσως η απόσταση. Ναι, και η γεωγραφική απόσταση. Και η γεωγραφική απόσταση να μην διευκόλυνε την κατάσταση. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και αυτή... δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση. Ξέρουμε σε τι κατάσταση βρισκόταν και η Κωνσταντινούπολη εκείνη την περίοδο. Υπό την τουρκοκρατία των Τούρκων. Και έτσι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Ήταν υποτονικά τα πράγματα για την Ορθοδοξία εκείνα τα χρόνια, διότι φοβόντουσαν. Είχαμε σφαγές και ανελαίτο κυνηγητό των χριστιανών στη διάρκεια αυτή τη 400χρονη δουλεία, και έχουμε συζητήσει ξανά και με άλλου ιερεί από αυτό εδώ το βήμα, ότι πραγματικά η Ορθοδοξία επιβίωσε υπερήφανα και με αξιοπρέπεια, γιατί βέβαια θυσιάστηκαν πάρα πολλοί κληρικοί και του κατώτερου και του ανώτερου κλήρου, έμπαιναν μπροστά σε οποιοδήποτε αγώνα, και ο λαός ένιωθε ότι είχε συμπαραστάτηδα την Ορθοδοξία σε οποιαδήποτε επανάσταση έκανε. Και έτσι επιβίωσε η Ορθοδοξία, μας στήριξε και τη στηρίξαμε, νομίζω, αυτούς τους 4 αιώνες. Ο Προτεσταντισμός σε ποιες άλλες παραφιάδες, όπως είπατε και εσείς πιο πριν, χωρίζεται? Οι Ευαγγελιστές και οι Πεντηκοστιανοί ανήκουν στο ίδιο δόγμα, στον Προτεσταντισμό? Έχουν την αρχή τους και την ρίζα τους στον Προτεσταντισμό. Με την δημιουργία των νέων χωρών, με την ανακάλυψη των νέων χωρών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ήθελα να έρθω και εκεί σε αυτό το θέμα, ναι. Λοιπόν, οι Προτεστάντες ήρθαν σε αυτόν τον χώρο της Αμερικής, και επειδή δεν είχαν πουθενά την αναφορά τους, διότι η ιεροσύνη μέσα στον Προτεσταντισμό δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι λεγόμενοι πάστορες. Λοιπόν, ήταν μόνοι τους. Και όντες μόνοι, και εντωμεταξύ αποσχισμένοι από το σώμα της Εκκλησίας και με την απουσία του Αγίου Πνεύματος, άρχισε ο καθένας να δημιουργεί τη δικιά του την ομάδα, πιστεύοντας ότι θα βρει αυτό το Άγιο Πνεύμα και όχι ο άλλος. Και έτσι δημιουργήθηκαν οι διάφορες ομάδες.
Είναι πάρα πολύ στην Αμερική. Του χριστιανισμού στην Αμερική. Ναι. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει στο ίδιο δόγμα με τον άλλον στην Αμερική. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις χριστιανούς πολλούς με το ίδιο πιστεύω. Έχουμε βέβαια τις ελληνικές παροικίες που οι άνθρωποι είναι ορθόδοξοι. Τις έχουμε, δεν... τις έχουμε. Και κρατάει και καλά η ορθοδοξία, γιατί έχω και δικούς μου ανθρώπους έξω στην Αμερική. Αλλά αυτές είναι μόλις τον περασμένο αιώνα, ναι, οι οποίες ναι, πήγαν εκεί πέρα. Κερδίζει έδαφος όμως η ορθοδοξία στην Αμερική, από ό,τι μαθαίνω. Ναι. Πάει καλά. Γιατί είναι αυτό που λέτε. Δεν ήταν πολύ ισχυρό το αίρισμα που έδωσαν αυτές οι παραφιάδες του Προτεσταντισμού και ο κόσμος. Και στην Αμερική, γιατί όχι. Όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης ίσως αναζητάει κάτι πιο ισχυρό να τον καλύψει, να καλύψει την ψυχή του. Οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούσαν νέες σωμάτες θέλανε να μοιάσουν όσο μπορούσαν το δυνατόν να μοιάσουν στην πρώτη χριστιανική εκκλησία. Και με αυτόν τον ισχυρισμό δημιουργούσαν ομάδες. Λοιπόν, η Ορθοδοξία μας αυτό το πράγμα το κατέχει. Και μάλιστα το έχω διαβάσει σε κείμενα Προτεσταντών θεολόγων αλλά και Ρωμαιοκαθολικών ότι η Ορθοδοξία είναι αυτή η οποία έχει διατηρήσει την χριστιανική αλήθεια, την αποστολική αλήθεια, την αυθεντικότητά της από την αρχή έως σήμερα. Ακριβώς. Αν υπάρχει αυτή η ποικιλία, οφείλεται στην ανάγκη της να αντιμετωπίσει τις διάφορες αιρέσεις για τα διάφορα σχίσματα, αλλά και στον πολύ μεγάλο ζήλο των διάφορων Αγίων, οι οποίοι θέλανε να ειμηνήσουν τον Θεό με ποικίλους τρόπους, με τα τροπάρια, με τα κοντάκια, με τη λατρεία και όλα αυτά τα σχετικά. Είναι πολύ περίεργο ότι αυτά τα δόγματα, ή μάλλον κάποια από αυτά τα δόγματα, επιτρέπουν στο πίμνιο να συμμετάσχει στη διάρκεια της λειτουργίας ή όπως αυτοί το αποκαλούν τέλος πάντων, με τραγούδια. Να σηκώνονται όρθιοι και να τραγουδάνε. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές εκπομπές τηλεοπτικές, αλλά κάποιοι μπορεί να το έχετε δει και από κοντά αυτό. Πώς το βρίσκεται και πώς πρόκυψε αυτή η συμμετοχική, ας πούμε, δράση του πυμνίου και σωματικά και φωνητικά στη διάρκεια της λειτουργίας. Στα άλλα χριστιανικά δόγματα, αυτό εννοείται. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι στις πρώτες εκκλησίες του χριστιανισμού όλο το πλήρωμα συμμετείχε μέσα στη λατρεία. Υπήρχαν μάλιστα τα λεγόμενα αντιφωνικά, όπου χωριζόντουσαν σε δύο χορούς και μια έλεγε ο αιώνας και μια έλεγε απαντούσε ο άλλος. Και υπήρχε ο κληρικός ο οποίος έκανε τις αιτήσεις και απαντούσε το πίμνιο επιβραβεύοντας και επισφραγίζοντας αυτήν την αίτηση που έκανε ο κληρικός με το Κύριε Λέησον, με το Αμήν, με το Συ Κύριε και το Πνεύματί Σου και διάφορα άλλα. Ναι, αλλά αυτό είναι διαφορετικό με αυτό που λέμε τώρα εμείς, έτσι. Όχι, θα συνεχίσω. Όμως με την πάροδο των χρόνων και με την σκλαβιά την οποία επήλθε η Ορθοδοξία και που την σκέπασε ο μουσουλμανικός κόσμος, ο κόσμος πλέον σταμάτησε να σπουδάζει, σταμάτησε να το διδάσκεται αυτό το πράγμα. Και η λατρεία ήρθε στα χέρια εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι ξέρανε τι να απαντήσουν και πώς να το απαντήσουν και πώς να το διαβάσουν. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ορθοδοξία. Είναι πράγματι ένα κίνητρο που έχουν οι άλλες, τα άλλα δόγματα του χριστιανισμού, αυτά με τα τραγούδια και όλα τα όργανα μέσα και τη διασκέδαση, για να προσεγγίσει κανείς και να πει να ένα σύγχρονος άνθρωπος. Αλλά όμως θα πρέπει να προσέξουμε ότι δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε εμείς, να ανέβει η ψυχολογία μας και να διασκεδάσουμε στην Εκκλησία. Δεν πάμε να διασκεδάσουμε. Αλλά αυτό το οποίο θέλουμε είναι να σωθούμε, να συναντηθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε Χριστός και να αγιάσουμε τον εαυτό μας. Άλλωστε, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι όταν μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στη διαδικασία να τραγουδήσουν, δεν μπορείς να προσευχηθείς όταν δεν είναι ήρεμο το πνεύμα σου. Όχι, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Δεν γίνεται. Βιολογικά δεν είναι εφικτό. Δεν μπορείς να κάνεις τρία πράγματα παράλληλα και να συγκεντρωθείς. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι διασκεδάζουν αντί να προσεύχονται. Πάνε εκεί για να διασκεδάσουν. Το σκεπτικό ποιο ήταν, ας πούμε, πιστεύετε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ότι πρέπει να συμμετέχει και το πίμνιο ενεργά. Γιατί δεν συμμετέχει στην Ορθοδοξία ενεργά το πίμνιο? Όχι, αλλά θέλανε με τον δικό τους τον τρόπο να εκφράσουν τη δικιά τους τη λατρεία. Αυτό είναι. Δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος σκοπός, κάποιος συγκεκριμένος στόχος. Έτσι ξέρανε, έτσι ξέρει ο σημερινός κόσμος να κρατάει μια κιθάρα. Αυτό ξέρει ο σημερινός κόσμος να κρατάει ένα πιάνο. Και με το πιάνο, ας πούμε, θα ήθελε να λατρέψει τον Χριστό. Πώς τα βρήκατε τα πράγματα στην Ελβετία, στα θεολογικά τραπέζια που βρισκόσασταν και μοιραζόσασταν? Πολύ με άλλους χριστιανούς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Για πείτε μας γι' αυτό. Θα σας μιλήσω για ένα σεμινάριο που μας κάνανε
με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου εκεί πέρα συναντήσαμε τους Ρώμαιο, τους Παλαιοκαθολικούς. Α, μάλιστα. Ρώμαιο τι Παλαιοκαθολικοί. Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αντισταθεί στη... Δεν θέλουν να είναι, είναι καθολικοί και δεν θέλουν να είναι υποταγμένοι στις, στην, στην εξουσία του Πάπα. Θέλανε λοιπόν να αντισταθούν σε αυτό και επειδή θέλανε να συναντηθούν με την Ορθοδοξία, πλησιάζανε κατά πολύ στις, στα, στα δόγματά τους και στη διδασκαλία τους την Ορθοδοξία και είχαν ένα διάλογο με την Ορθοδοξία. Υπήρχε αυτή η ελπίδα να, υπήρχε, να, να γίνει αυτή, να λάβει χώρα αυτή η ένωση με τους Παλαιοκαθολικούς. Αλλά όμως... Διαχωρίζουν δηλαδή τη θέση τους από τον καθολικισμό. Από τον Πάπα. Είναι πιο κοντά σε εμάς, θεωρείτε? Είναι πολύ κοντά σε εμάς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όμως, δυστυχώς... Δεν υποχωρούν σε κάποια θέματα. Όχι, αλλά είχαν και διάλογο και με άλλες εκκλησίες, διότι δεν το βλέπανε ως να συναντηθούν με την αλήθεια. Το βλέπανε κυρίως να ενωθούν με κάποιους για να μπορούν να γίνουν πολλοί. Εντάξει, αυτό δεν είναι ορθό σκεπτικό. Και να αποκτήσουν ταυτότητα, ας το πούμε και έτσι. Λοιπόν, επικοινωνήσανε με τους Αγγλικανούς και δεχθήκανε τους Αγγλικανούς πριν ακόμα δεχθούν τις προτάσεις μαζί μας και έτσι λοιπόν απομακρυνθήκανε από το διάλογο με εμάς και από τη διδασκαλία της Ορθοδοξίας, γιατί δέχτηκαν τον, την Αγγλικανική Εκκλησία. Πάτερ, στην Ευρώπη όταν σπουδάσατε έναν ολόκληρο χρόνο, φαντάζομαι ότι καθίσατε, μοιραστήκατε το ίδιο θεολογικό τραπέζι με πολλούς χριστιανούς από άλλα δόγματα. Πώς σας αντιμετώπισαν εσάς, έναν ορθόδοξο νεαρό φοιτητή, και γενικά ποια ήταν η τοποθέτησή τους απέναντι στην Ορθοδοξία? Στα μάτια τους διέκρινα την απορία. Έβλεπα δηλαδή στο πρόσωπό τους την ανάγκη να γνωρίσουν τι θα πει Ορθοδοξία και τι είναι Ορθοδοξία. Mm-hmm. Συγκεκριμένα συναντηθήκαμε με τους Παλαιοκαθολικούς. Μια, έτσι, ένα παρακλάδι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο ζει στην Ευρώπη και θέλησε να αντισταθεί στην παπική εξουσία. Mm-hmm. Δεν ήθελε να είναι υπό την επίβλεψη του Πάπα. Αντιδρούσε σε διάφορα θέματα και επειδή έβρισε την διδασκαλία της σχεδόν κοινή με, την, με αυτήν της Ορθοδοξίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, θέλησε να, να μπει σε διαδικασία διαλόγου με την Ορθοδοξία και να ενωθεί μαζί της. Όμως, επειδή στόχος της δεν ήταν να βρει την αλήθεια κυρίως, αλλά να αποκτήσει μια κάποια ταυτότητα και να προσχωρήσει σε ένα σύνολο για να αποκτήσει δύναμη, συναντήθηκε και με άλλες χριστιανικές εκκλησίες, με άλλα δόγματα χριστιανικά, για να αυξήσει τον πληθυσμό του και έτσι αυτή η ένωση με τα άλλα χριστιανικά δόγματα, όπως είναι η Αγγλικανική Εκκλησία για παράδειγμα, αποκλείστηκε από την ένωση με την Ορθοδοξία, διότι δέχτηκε άλλες διδασκαλίες. Ή άλλες προτάσεις. Γιατί έτσι όπως μας το λέτε, μέτρησε περισσότερο ο αριθμός παρά η ουσία στην ναι. περίπτωσή τους. Με ποιες άλλες, με ποιους άλλους καθίσατε στο ίδιο τραπέζι και συζητήσατε πολύ και εσείς ως φοιτητής τότε? Μας πείτε, μας καταθέσετε τη δική σας τη μαρτυρία. Καθίσαμε στο τραπέζι, γενικότερα είχαμε να κάνουμε με Προτεστάντες και είχαμε να κάνουμε με Ρωμαιοκαθολικούς. Λοιπόν, να μας πείτε και τι θέματα τους απασχολούν, αν θέλετε. Λοιπόν, εγώ θα σας πω συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Ένα ζευγάρι Προτεστάντες, τους οποίους συνάντησα στην Μπεζανσόν της Γαλλίας, εκεί πέρα που πήγα να μάθω τη γλώσσα τη γαλλική. Mm-hmm. Αυτοί ήταν ευαγγελιστές. Μάλιστα. Αλλά ένα παρακλάδι πάλι των ευαγγελιστών, όχι καθαρά ευαγγελιστές, Προτεστάντες τέλος πάντων, θέλανε ερχόμενοι από την Αμερική να προσχωρήσουν σε κάποια έτσι εκκλησία για να μπορούν να εκκλησιάζονται και να λατρεύουν τον Χριστό. Είναι ανάγκη αυτό. Είναι τελικά. Ανάγκη τους. Νιώθουν ανένταχτοι οι άνθρωποι. Και τους έβλεπα να είναι χριστιανοί. Ναι. Τους έβλεπα να είναι χριστιανοί. Όχι απλώς ευαγγελιστές, όχι ευαγγελιστές ή Προτεστάντες. Θέλανε να είναι χριστιανοί. Θέλανε να βρουν μια εκκλησία όπου λατρεύεται ο Χριστός και να πάνε εκεί. Την ταυτότητά τους. Την ταυτότητά τους. Λοιπόν, με αυτούς τους ανθρώπους εγώ συναντήθηκα και μάλιστα γίναμε και φίλοι και με καλέσανε και μια φορά στο σπίτι τους και φάγαμε μαζί. Εκείνο το οποίο πρόσεξα σε αυτούς ήταν ότι κάθε τι το οποίο θα κάνανε ήταν μέσα και ο Χριστός. Δηλαδή, κάτσαμε για φαγητό, προσευχηθήκαμε. Σηκωθήκαμε από το φαγητό, προσευχηθήκανε. Είχαν δύο κοριτσάκια, ήταν ζευγάρι. Τα κοριτσάκια για να πάνε για ύπνο έπρεπε πρώτα να κάνουν την προσευχή τους.
το απόδειπνο δηλαδή που λέμε εμείς. Και στη συνέχεια μιλάγαμε για τον Χριστό και μου διηγήθηκαν, μου είπαν ότι και κάθε πρωί ακόμα με τα κοριτσάκια όταν θα ξυπνήσουμε θα λατρεύσουμε, θα κάνουμε προσευχή στον Χριστό. Αλλιώς δεν γίνεται να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Λοιπόν, εγώ συνάντησα ανθρώπους χριστιανούς. Αυτό συνάντησα, γιατί πολλές φορές και εμείς οι Ορθόδοξοι που κατέχουμε την αλήθεια δεν είμαστε χριστιανοί. Είμαστε απλώς Ορθόδοξοι. Ως ταυτότητα. Ως ταυτότητα. Έτσι, τυπικά, αλλά όχι στην ουσία. Έχετε δίκιο, Πάτερ. Και αυτό δεν συμβαίνει βέβαια τώρα, να συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έχουμε συζητήσει και με άλλους ιερείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ελπίζουμε τώρα με την κατάσταση που ζούμε να λάβουμε κάποια μαθήματα χρήσιμα. Το ίδιο πράγμα συνάντησα και με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Μια Κυριακή δεν εκκλησιαστήκαμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Πήγαμε για να δούμε τι κάνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί στη δικιά τους την Εκκλησία. Και τι είδατε? Είδα πράγματι το αυτό. Ανθρώπους οι οποίοι. Και με εμάς το ίδιο. Ένιωσα τα ίδια αισθήματα που ένιωθα όταν ήμουν μικρός στο χωριό μου. Ας το πούμε και έτσι. Δηλαδή, τι εννοώ? Να πάμε όλοι στην Εκκλησία, να προσκυνήσουμε την εικόνα, να κοινωνήσουμε. Να βγουν έξω από την Εκκλησία, να συναντηθεί ο κόσμος με τον άλλον, να συναντηθούν και με τον ιερέα, να πάρουν κάποια συμβουλή, κάποια νοθεσία. Αυτό το πράγμα συναντούσα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και αναρωτιόμουν με τον εαυτό μου, αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι κακοί, έτσι όπως τους μάθαμε να είναι, είναι κακοί. Από τα βιβλία μας. Δεν είναι κακοί οι άνθρωποι. Και θα τολμήσω να το πω αυτό, ότι η παρουσία του Θεού δεν εκλείπει από αυτούς. Δηλαδή με την έννοια πια τους ξέρει, τους βλέπει, τους σκεπάζει και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή της δικής τους τελειώσεως, της δικής τους προσωπικής έτσι αντοχής, να δουν και αν το ψάξουν και λιγάκι, να δουν την αλήθεια, να δουν την Ορθοδοξία, πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή αν ανοίξουν την πόρτα τους στον Χριστό, καλώς, αν δεν ανοίξουν την πόρτα στον Χριστό, κακώς συνεχίζουν και μένουν στη δικιά τους έτσι πίστη και όπως μας λένε οι πατέρες μετά τις πρώτες και δευτέρες νοθεσίες παρετού και ακολουθούν τον δρόμο τους. Αλλά πάντως την ευκαιρία τη λαμβάνουν. Το πιστεύω αυτό και αυτή την σκέψη έχω. Τι βρίσκουν ενδιαφέρον στην Ορθοδοξία εκείνη, τι σας ρωτούσαν? Γιατί φαντάζομαι ότι μας βρίσκουν ενδιαφέροντες, είμαστε αρκετά διαφορετικοί. Είμαστε πολύ διαφορετικοί, ναι. Είμαστε πολύ διαφορετικοί. Και το ενδιαφέρον τους, ποιο είναι το ενδιαφέρον τους? Το ενδιαφέρον τους μονάχα μπορώ να πω εγώ ότι είναι ότι υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το ξέραμε. Αυτό. Γιατί στην Ευρώπη δυστυχώς δεν το ξέρουν. Δεν ξέρουν την Ορθοδοξία. Πολλοί βρίσκονται σε άγνοια. Πολλοί βρίσκονται σε άγνοια. Και δεν ξέρω και αν οι ίδιοι οι πάστορες βρίσκονται σε γνώση της Ορθοδοξίας, ας το πούμε. Φοβάμαι πως όχι. Πολλές φορές δυστυχώς ναι. Ενώ έχουμε Ορθοδόξους όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ανατολική που είναι πάρα πολύ, mm-hmm. και στη Δυτική. Και να βάλουμε τους Έλληνες που μπορεί να είναι εκεί πέρα, τους Σέρβους που μπορεί να είναι εκεί πέρα. Είναι θέμα προσωπικό, είναι θέμα καθαρά προσωπικό. Πόσο θα το ψάξεις, πόσο θα ενδιαφερθείς, αν σε νοιάζει, αν δεν σε νοιάζει. Οι νεαροί καθολικοί φοιτητές που συναντήσατε είναι τυπικοί στην τήρηση του καθολικού δόγματος? Αυτό που σας ρωτούσα και πιο πριν. Έχουν ελεύθερο πνεύμα, γιατί σας είπα ότι τους είδα ότι ήταν ελεύθεροι. Ήταν ελεύθεροι και έτοιμοι να συζητήσουν. Οι νέοι. Ναι. Και στην καθημερινότητά τους πώς ήταν? Ήταν τυπικοί καθολικοί, με ένα συντηρητισμό που αυτοί οι άνθρωποι αυθόρμητα βγάζουν προς τα έξω? Τους συναντούσαμε στα πλαίσια του πανεπιστημίου μονάχα. Μόνο. Οπότε δεν ξέρατε τι επέλεγαν να κάνουν. Οπότε δεν ξέρω τι, ας πούμε, είχαν έτσι. Ο Ρωμαιοκαθολικισμός με τα άλλα δόγματα τι σχέση έχει? Τις χειρότερες. Έτσι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Είναι πολύ χειρότερες σχέσεις τους από τις δικές μας με τα άλλα. Και μάλιστα ξέρω ότι ο Πάπας έλεγε και διακήρυτε ότι αυτός έχει μόνο την αλήθεια. Οι δε υπόλοιποι είναι ότι είναι χωρίς σωτηρία. Είναι εκτός του σώματος. Και όταν λοιπόν αυτοί κάθονται στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν, γιατί εσείς ως εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έχετε μάθει να είστε ένας μετριοπαθής άνθρωπος. Αυτό είναι έτσι. Κάτι το καινούριο. Αυτό είναι κάτι των νέων των τελευταίων δεκαετιών. Ναι. Είναι κάτι το καινούριο το οποίο συμβαίνει. Ο διάλογος. Ο διάλογος βεβαίως. Μέχρι πριν το 50. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν υπήρχε. Τώρα λοιπόν που έγινε αυτό το σοφό βήμα, τέλος πάντων και κάθονται όλοι και συζητάνε.
Και έστω και με δεδομένο ότι κανείς δεν θα υποχωρήσει σε κανέναν. Όμως πώς αντιμετωπίζουν τώρα οι προτεστάντες, τους Ρωμαιοκαθολικούς και εκείνοι τους προτεστάντες? Γιατί υπήρχε μίσος, άσχεστο. Δυστυχώς δεν υπάρχει έτσι ουσιαστικός διάλογος. Δεν υπάρχει. Φοβόμαστε να προκαλέσουμε τον άλλον, όχι μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι, αλλά και οι Καθολικοί. Ο διάλογος γίνεται στα πλαίσια ενός αμοιβαίου σεβασμού. Και το μόνο πράγμα το οποίο συζητάμε είναι ο Χριστός και το πώς πιστεύουμε όλοι στον Χριστό. Αυτό το επιβεβαιώνεται, δηλαδή. Όταν δοθεί η ευκαιρία, η Ορθοδοξία δίνει τις θέσεις της και δίνοντας αυτές τις θέσεις της, ανταπαντάει και ο Ρωμαιοκαθολικισμός και έτσι υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Το μόνο πράγμα το οποίο θα μπορούσε να συμβεί είναι η εξατομικευμένη έτσι προσχώρηση των Καθολικών ή Προτεσταντών στην Ορθοδοξία. Δηλαδή, προσωπικά, αν κάποιος θελήσει, μετά από τη διασταύρωση των απόψεων, τη διασταύρωση της γνώμης, μπορεί να προσχωρήσει στην Ορθοδοξία να δει την αλήθεια. Θυμάμαι πέρυσι σας είχα δει για πρώτη φορά στην παρουσίαση του βιβλίου ενός Άγγλου συγγραφέα, δεν απατώμαι, ναι. Θυμάμαι το επώνυμό του αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν μια πολύ συγκλονιστική εμπειρία για μένα, που περνώντας από Προτεσταντισμό, Καθολικισμό, αυτός πήγε και αλλού, Βουδισμό, Ινδοϊσμό, από ό,τι θυμάμαι κτλ. Τυχαία, στην Αγγλία γνωρίζει έναν Ορθόδοξο ιερέα, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, και προσχωρεί στην Ορθοδοξία. Ο τρόπος που τοποθετήθηκε ήταν ένας τρόπος όχι τυπικά Ορθόδοξος, ουσιαστικά Ορθόδοξος. Πέρασε από άλλες θρησκείες, πέρασε και από άλλα χριστιανικά δόγματα ο άνθρωπος. Δεν τον κάλυψε τίποτα συναισθηματικά, ούτε πνευματικά, όσο το θυμόσαστε, όσο τον είχε καλύψει η Ορθοδοξία. Λοιπόν, με έκανε μία, νομίζω ότι είναι οι καλύτεροι κήρυκες της Ορθοδοξίας, εκείνοι οι οποίοι δεν γεννήθηκαν Ορθόδοξοι, αλλά επέλεξαν να γίνουν Ορθόδοξοι, καταθέτοντας την προσωπική τους εμπειρία από άλλες θρησκείες ή δόγματα που τους απογοήτευσαν εκτρά. Δηλαδή, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος που να είναι καλά εκεί που είναι, νομίζω ότι θα μπορούσε να γυρίσει στην Ελλάδα, τη χώρα μας, και να θυμίσει πόσο σπουδαία είναι η Ορθοδοξία. Σε όσους είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Τι συνάντησε στην Ορθοδοξία? Θυμάμαι και έλεγε ότι συνάντησε την αγάπη. Ναι, δεν θυμάμαι καλά. Βλέπετε ότι η Ορθοδοξία μας δεν θέτει όρια, δεν θέτει την σωτηρία μόνο στα πλαίσια του σώματός της. Τι θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ? Ότι η σωτηρία και η τελική κρίση του ανθρώπου εξαρτάται από τον Χριστό. Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως δεν βλέπουμε τον Χριστό να λέει ποιος ήταν Ορθόδοξος και ποιος ήταν Καθολικός και ποιος ήταν Προτεστάντης και αναλόγως να τους χωρίσει και να τις διαχωρίσει. Τον βλέπουμε και συζητάει και ζητάει από τους ανθρώπους ποιος έκανε καλό σε ποιον. Ποιος έδωσε αγάπη, ποιος έδωσε φιλοξενία, ποιος έδωσε λιμοσύνη, ποιος έδωσε τροφή, ποιος έδωσε μια κουβέρτα, ας το πούμε και έτσι. Έχουν δύο χιτώνες, δίνει τον ένα. Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα είναι το σπουδαίο. Η αγάπη της Εκκλησίας μας, της Ορθοδοξίας, απέναντι του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Και να σας πω, τελευταία διάβασα στο ίντερνετ για ένα θέμα σε χώρο του Ισλάμ, όπου ο Χριστός φανερώθηκε σε δύο κοριτσάκια. Τι είχε συμβεί? Για πείτε μας. Ένας άνδρας σκότωσε τη γυναίκα του για διάφορους λόγους προσωπικούς. Στη Ισλαμική χώρα. Ναι. Και την έθαψε. Και αυτοί έχουν δεν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Και επειδή δεν ήθελε να φορτωθεί τα παιδιά, τα δύο του κοριτσάκια, τα έθαψε μέσα στον τάφο, μέσα Παναγία με τη μητέρα. Δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, όταν μετά από τρεις εβδομάδες θελήσανε κάποιοι άλλοι να βάλουν πράγματι ένα πτώμα μέσα, συνάντησαν τα δύο κοριτσάκια και τα δύο κοριτσάκια ήταν ζωντανά. Και μάλιστα ροδοκόκκινα. Τι έγινε, τι συνέβη, πώς ζήσανε, όλοι αναρωτιόντουσαν. Ρωτάνε τα κοριτσάκια και τα δύο κοριτσάκια τι είπανε. Μέσα στον τάφο ήταν ένας άνδρας με λευκά ενδύματα και ήταν πληγωμένος παντού και μαστάιζε. Και μαστάιζε και πολλές φορές λέει, σε κάποιες στιγμές, σήκωνε τη μητέρα μας, την ξυπνούσε για να μας περιποιηθεί. Πίστευτο. Λοιπόν, ποιος άλλος μπορεί να είναι αυτός πέραν από τον Χριστό? Πίστευτο. Λοιπόν, και πίστευτο, θαύμα. Ο Χριστός είναι παντού. Και από αυτόν εξαρτάται αυτό η σωτηρία. Αυτό δεν το γνώριζα, Πάτερ. Πραγματικά συγκλονιστικό. Μας δίνει σημάδια της ύπαρξής του διαρκώς. Αρκεί να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Και τα ότα μας επίσης.
και να τα βλέπουμε, γιατί θαύματα γίνονται καθημερινά. Ο Χριστός έχει την τελική κρίση και όχι η Εκκλησία. Ναι. Έτσι είναι. Εσείς πάντως ως Ορθόδοξος... Και να πω και κάτι της, το οποίο έτσι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι προσωπική μου σκέψη αυτό. Για πείτε μας. Ο ληστής απάνω στον Σταυρό δεν υπήρξε Ορθόδοξος. Δεν υπήρξε πολλό δε μάλλον βαπτισμένος, αλλά και ούτε κοινώνησε τα άχρηστα μυστήρια του σώματος και του αίματος του Χριστού. Μετανόησε όμως. Μετανόησε και ήρθε σε κοινωνία με τον Χριστό. Ο Χριστός τον έσωσε. Στην Εκκλησία πάμε γιατί η Εκκλησία παρακαλεί για τη σωτηρία μας, μας αγιάζει μέσα από τα μυστήρια. Βεβαίως. Και μας ενώνει με τον Χριστό. Ακριβώς. Ο Χριστός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος σώζει. Και αυτό που μας είπα ήταν πολύ συγκλονιστικό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όποιοι μάθουν, όποιοι εντρυφήσουν στην Ορθοδοξία, δύσκολα φεύγουν. Δηλαδή, ίσως και αυτοί οι συνάνθρωποι στην Ευρώπη που λέτε ότι δεν έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ, μελετώντας λίγο περισσότερο τα επόμενα χρόνια, τώρα όπως λέτε, αφού ο διάλογος είναι ανοιχτός και αφού γίνονται προσπάθειες να συζητάτε, αν μη τι άλλο, πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα στη συνέχεια. Δηλαδή, θα θυμηθούν τις ρίζες του χριστιανισμού και εκείνη. Μακάρι, αυτό είναι η ευχή της Εκκλησίας. Όσα πολλολότα πρόβατα. Αυτό είναι η ευχή της Εκκλησίας μας. Και είναι χρέος δικός μας να τους φέρουμε πάλι πίσω στη μία ποιμή. Να ρωτήσω, πώς βλέπετε την νεολαία σε σχέση με την Ορθοδοξία, τα νέα παιδιά. Στα σχολεία ή στην Εκκλησία. Γενικά, τι εντύπωση σας δίνουν, ότι και τώρα με την κρίση επιστρέφουν τα παιδιά στην Εκκλησία? Εγώ βλέπω και παρατηρώ ότι οι νέοι... Έρχονται, μάλλον όχι επιστρέφουν. Δεν έχω έρθει σε προσωπική επικοινωνία με τους νέους, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι οι νέοι όταν ακούσουν κάποιες ιστορίες όπως ακούσαμε αυτήν πριν με τα δύο κοριτσάκια στο Ισλάμ, ενδιαφέρονται και θέλουν να ακούσουν κι άλλα. Και θέλουν να ακούσουν όλο και περισσότερα. Εξάπτεται η περιέργειά τους. Όλο και περισσότερα, ναι. Ναι, γιατί είναι διαφορετική θεωρία και διαφορετική πραγματικότητα. Κάποιες φορές αυτά που συμβαίνουν είναι πολύ ελκυστικά για τους νέους. Και γιατί όχι, πρέπει να λέγονται και να τα μαθαίνουν τα παιδιά, γιατί αυτό θα τα φέρει και πιο γρήγορα στην Εκκλησία. Εγώ πάντως διαπιστώνω ότι η οικονομική κρίση έχει ανοίξει ένα νέο δρόμο στη ζωή μας. Και ελπίζουμε ότι πέρα από τα δεινά που έχει δημιουργήσει, μπορεί να μας φέρει και την πολυπόθητη ηρεμία, την εσωτερική ισορροπία. Να μας φέρει σε αυτόν, και την... όπως ο Άσοτος Υιός. Αυτό που είχαμε χάσει, το δρόμο και τον προσανατολισμό μας πλήρως, ίσως να είναι η ώρα αυτή η δύσκολη που θα επιλέξουμε το δρόμο της αρετής ξανά. Ξέρετε. Εγώ προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, απόψινή συζήτηση. Δεν ξέρω τι μήνυμα θέλετε εσείς να δώσετε στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν για να κλείσουμε την εκπομπή. Θέλω να πω ότι η Ορθοδοξία μας είναι για όλους εκεί, πάντοτε εκεί, ευχόμενοι και προσευχόμενοι να δίνει το Μέγα Έλεος και για να έρθει η σωτηρία μας και να ζήσουμε αιώνια αυτό το οποίο προσδοκούμε. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Χριστός Ανέστη, λοιπόν, μια που δεν χαιρετηθήκαμε από την αρχή όπως έπρεπε. Αληθώς Ανέστη. Και να χαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες.